knjiga je sa Evanđelja na crkve i na mjesto gleda njima. O orosti i duškim obitelja protiv oraha, potom smjerno prodavno, potom nam prodavno da vora tra, to je kjeru 2016, και το χρησιμοποίησε να χαρακτηρίσει ω fake news τι απόψει για τα γεγονότα που εξέφραζαν μόνο μια φορά οι δημοσιογράφοι του CNN, διότι φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι το CNN πρόκειται στου δημοκρατικού σε αντίθεση από άλλα μέσα όπου πρόκειται βεβαίω στου ρεπουμπλικάνου. Το 2017 είναι η λέξη τη χρονιά, τουλάχιστον κατά το λεξικό κώδικα. Και διαπρόσθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Εάν προηγούσατε σήμερα το πρωί τη λέξη fake news στο διαδίκτυο, θα βρίσκατε 1 δισεκατομμύριο ή 60 εκατομμύρια αναφορές για αυτόν τον όρο. Διαδόθηκε πολύ γρήγορα. Γιατί? Γιατί ο όρος, παρότι ήταν παλιότερα, μας αποκάλυψε κάτι που όλοι υποψιαζόμαστε. Τι υποψιαζόμαστε? Ότι τα μέσα επικοινωνίας, ή τουλάχιστον πολλά μέσα επικοινωνίας, δεν μας λένε τα πράγματα ως έτσι, ότι κάπως θα αλλάζουν. Αυτό είναι η υποψία που την είχαμε, δηλαδή ξέραμε πώς να το δείξουμε. Ο όρος λοιπόν μας βοήθησε να το φανερώσουμε, να πούμε, ξέρετε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, τι εννοούμε όταν λέμε fake news? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποδώσει κανείς στα ελληνικά τον όρο. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο σε τετήγραφες ή παραποιημένες ειδήσεις. Οι παραποιημένες ειδήσεις στα fake news δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια, δεν έχουν να κάνουν με τα γεγονότα. Έχουν να κάνουν με τις προκαταλήψεις. Τα fake news κυκλοφορούν, αυτοί που τα φτιάχνουν δηλαδή, τα φτιάχνουν και τα κυκλοφορούν για ένα βασικό λόγο. Για να απευθυνθούν στις προκαταλήψεις που έχουν. Στις προκαταλήψεις που έχουν για τους άλλους και για τα πράγματα. Δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια. Για τον λόγο αυτό, αυτό το οποίο είναι η αλήθεια κάπου, είναι ψεύδος για κάποιον άλλο. Επομένως λοιπόν δεν έχει να κάνει τόσο την αλήθεια όσο με τις απόψεις μας για τα γεγονότα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δίνουμε, που δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά με την εμφανίζουμε την πολιτική, είναι οι περίφημες πληρώνες που δακρύζουν. Ένας βαθιά λοιπόν θεοσεβούμενος θα πιστέψει ότι όντως δακρύζουν. Κάποιος ο οποίος δεν το πιστεύει αυτό θα βρει μια κοσμική εξήγηση. Θα προσπαθεί να δώσει φυσική εξήγηση των πραγμάτων. Αυτό που επίσης έχει σημασία για τα fake news είναι να ξέρουμε ότι κεντρικό ρόλο παίζουν οι ειδήσεις. Δηλαδή μπορούν να πούν πάρα πολλά πράγματα για κάποιον. Ότι είναι δύστροφος, ότι είναι κακότροφος, ότι είναι για παράδειγμα εγκληματίας, ότι είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά οι ειδήσεις έχουν να κάνουν ένα πράγμα με πληροφορίες και αυτό που λέτε επίκαιρα γεγονότα, όχι με άλλα. Άρα μπορεί να μην άγραψε τις ειδήσεις για οτιδήποτε άλλο, με άλλο από το οποίο όλο για να αγοράσει το χρόνο. Φταίει το διαδίκτυο, όχι, δεν φταίει το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αυτό που έκανε ήταν ότι κοινωνικοποίησε τις παραποιημένες ειδήσεις, δεν τις δημιούργησε. Πήρε πολύ πιο πριν, θα το καταλάβουμε σε λίγο. Γιατί σήμερα λοιπόν είναι τόσο πολλές οι παραποιημένες ειδήσεις, γιατί είναι τόσο πολλά τα fake news και γιατί πολλαπλασιάζονται διαρκώς περισσότερο τα fake news. Για ένα βασικό λόγο, οι ειδήσεις ποτέ δεν είναι περιγραφή των γεγονότων. Οι ειδήσεις είναι μια ενότητα γεγονότων και απόψεων. Για να το πω ακριβέστερα, οι ειδήσεις είναι πάντα τα γεγονότα δοσμένα από μια συγκεκριμένη άποψη, από μια ορισμένη άποψη. Το ερώτημα είναι ποια είναι αυτή η άποψη. Οι βαθύτεροι όμως λόγοι για τους οποίους αυτή είναι η λογική συνθήκη για να υπάρχουν τα fake news. Οι βαθύτεροι λόγοι όμως για να υπάρχουν τα fake news είναι το γεγονός ότι από τη μία πλευρά ζούμε πάρα πολύ με τα μέσα ενημέρωσης και με τις ειδήσεις, καταναλώνουμε απίστευτες ειδήσεις. Σήμερα απίστευτες ποσότητες ειδήσεων όσες ποτέ στο παρελθόν, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοινωνική ανισότητα που γεννά, που δημιουργεί το έδαφος και να υπάρχουν προκαταλήψεις που είπαμε. Ενδιάμεσα λοιπόν η εγκορευματοποίηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το κυνήγι του πληγαρίσματος, η δικτατορία του πληγαρίσματος είναι βασικός μηχανισμός που παράγει τη συνήθεια. Το γεγονός ότι κάποιος γράφει πράγματα τα οποία ας είναι ψέματα, αυτά είναι εντυπωσιακά για να κερδίσει το κλικάρισμα, άρα τη διαφήμιση, άρα τα έσοδα και τα κέρδη. Αυτό είναι ένας βασικός μηχανισμός. Η απογενελικοποίηση είναι πάρα πολύ βασικός ρόλος για τα fake news. Είναι δυνατόν σήμερα να πιστέψει άνθρωπος ότι κάποιος μπορεί να ρίξει τους πολιτικούς του αντιπάλους στα σκυλιά, όσο και αν έχει βαθιά διαφωνία πολιτική βεβαίως με τον πολιτικό του αντίπαλο. Η βιολογικοποίηση
κάτι που θα μας πούν και κάτι που θα ταιριάζει με αυτό που λέμε προκαταλήψεις. Η πόλωση, η πολιτική πόλωση παίζει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο. Σε μια διαδικασία πόλωσης κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό να κατασκευάσουν ψεύτικες ειδήσεις μόνο και μόνο για να πείσουν το ακροατήριο να τους ακολουθήσει. Αυτό έγινε το 2016 στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ. Και βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είμαστε, ζούμε πολύ μόνοι μας, ότι ο καθένας βλέπει και διαβάζει τις ειδήσεις μόνος του, κάτι που δεν επιτρέπει τη συλλογική επεξεργασία της πληροφορίας και της σύνθεσης. Σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι του Βέλγια, είτε στο καφενείο, είτε στη γειτονιά, είτε στο σπίτι, υπήρχε μια συλλογική επεξεργασία της πληροφορίας από την εμπειρία που όλοι αποκόμιζαν κατά τη διαδρομή της ζωής τους. Αυτό αδυνατίζει όλο και πιο πολύ. Ο καθένας είναι μόνος του απέναντι στον κόσμο και ο κόσμος είναι πανίσχυρος να πρέπει να δει την έγκυμα να πιστέψει πολλά από αυτό το οποίο του λέμε. Από πού προέρχονται οι ψευδείς ειδήσεις? Καταρχήν πρέπει να διακρίνουμε τις διαφορετικές πηγές προέλευσης των ψευδών ειδήσεων. Καταρχήν προέρχονται από, μπορεί να προέρχονται από πολιτικούς, από επιχειρηματίες, από ηγεμονές, από στρατιωτικούς, από εκπαιδευτικούς, από πάρα πολλές πηγές. Και βεβαίως στη συνέχεια τις μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι, είτε ξέρουν πρώτα οι διαστολή της ειδήσης, είτε όχι. Η δεύτερη πηγή των ειδήσεων είναι οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Είναι οι ψευδείς ειδήσεις τις οποίες όλοι οι προηγούμενοι τις οποίες ανέφερα δεν είναι άμεση ευθύνη και υπάρχει και η περίπτωση βεβαίως να υπάρχει μια τέτοια συνέπεια. Οι ψεύτικες ειδήσεις, όσο και να είναι παραποιημένες, έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Και θα τα καταλάβουμε σε λίγο από κάποιες αναφορές που θα κάνουμε. Οι ψεύτικες ειδήσεις, οι παραποιημένες ειδήσεις δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια όπως είπαμε. Έχουν να κάνουν με ένα πράγμα, έχουν να κάνουν με την κυριαρχία στο δικό σου λόγο. Έχουν να κάνουν με τη σχέση εξουσίας. Ρίχνουμε τις ψεύτικες ειδήσεις για να κερδίσουμε το παιχνίδι της εξουσίας. Είτε της πολιτικής είτε της οικονομικής. Φυσικά δεν είναι το κανόνι, αλλά για αυτό είναι ο φυσικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι κυκλοφορούς. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες των ειδήσεων, οικονομικές, που γίνονται για οικονομικό κέρδος. Υπάρχουν βεβαίως οι κοινωνικές, υπάρχουν οι πολιτιστικές, όπως βλέπετε ένα παράδειγμα εδώ, και οι πολιτικές με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Ας πάμε να δούμε λοιπόν ειδήσεις τώρα, πολιτικές ειδήσεις από πολιτικούς. Εδώ βλέπετε λοιπόν εκείνη η οποία υποδίθηκε το ρόλο της νοσοκόμας και κατήγγειλε βάρβαρες πράξεις των στρατιωτών του Ιράκ στον πόλεμο του πόλεμου του πρώτου, δηλαδή μετά την επιχείρηση κατηγορία. Στην πραγματικότητα ήταν η κόρη του Βιετνάμου πρεσβευτή στην Αμερική και όλη αυτή η επιχείρηση κοστίζει στον παπά της 22 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι μια καθαρή περίπτωση ψεύτικης είδησης που προέρχεται βεβαίως από πολιτικούς. Βγήκα λοιπόν βλέπετε στον εκπρόσωπο της Ενωμένων Πολιτείων στην Γενική Σύνδεση του ΟΗΕ να καταθέτει το κάτω σχεδιάγραμμα για να πει μια δορυφορική λύση σύμφωνα με τον ίδιο εκεί ήταν εγκατεστημένα τα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ. Ξέρουμε πολύ καλά, 15 χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά τον πόλεμο του Βόλου, ότι όπλα μαζικής καταστροφής το Ιράκ δεν είχε. Βεβαίως, ακόμα και αν είχε, είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη έρευνα, θα κατέθεται τα στοιχεία εκεί που τα είχαν προμηθεύσει. Τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν τα βρίσκει στα σούπερ μάρκετ, τα παρέχουν συγκεκριμένες ελάχιστες χώρες και ήταν πάρα πολύ εύκολο να αποδειχθεί. Βεβαίως, οι χώρες αυτές προτίμησαν να εισβάλλουν στο Ιράκ, παρά να καταθέσουν τις αποδείξεις για το όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία υποτίθεται δεν είχε ως αντάφη. Και εδώ βλέπουμε ψεύτικες ειδήσεις από δημοσιογράφους. Αριστερά βλέπουμε το tweet του Δεπενιντέτη, το Μάσο Δεπενιντέτη, σύμφωνα με το οποίο ανεφανίστηκε ως υπουργός πολιτισμού η κυρία Ζορμά να μεταδίδει το θάνατο του Κώστα Γαβρά. Κάτι που ξέρετε ότι δεν συνέβη. Δεξιά βλέπετε μια άλλη τώρα ειδήση, πάει από μια άλλη ροή, Έλληνα δημοσιογράφου, που αποδίδει τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Λέω ναι, εγώ όμως το χρησιμοποιώ ως δημοσιογράφο γιατί αυτή την φωτογραφία την έδειξε ο δημοσιογράφος. Δείχνει λοιπόν μια φωτογραφία η οποία ελήφθη από τα γεγονότα του 12 και τη δείχνει σαν να έγινε το πέρυσι το 18. Δηλαδή αποδίδει στη σημερινή κυβέρνηση τις ευθύνες για την φύγη του γέροντα από τους αστυνομικούς.
ξέρετε, από τις πρόσφυγες, την βεβήλωση, την ΝΑΟ, τη Χριστιανικό ΝΑΟ. Η εφημερίδα αυτό, όπως βλέπετε, ότι φέρνει να εμφανίζει, εκφωνεί την ΕΤΣΕΡ, την έννοια Ματήλια, να περιγράφει, να μιλάει στα αραβικά. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τα αραβικά υπήρχε τελείως στα αραβικά. Μόνο που το έλεγε άντρας και χωρίς Ματήλια φυσικά. Η συγκεκριμένη όντως την παρουσιάζει, αλλά σε άλλα, σε αραβική χώρα και όχι στην Ελλάδα. Βλέπουμε ακόμα επίσης την καταστροφή, την περιβαλλοντική που υποτίθεται προκάλεσε η ανατίναξη των πετρελαιοπηγών του Ιράκ από την κυβέρνηση του Σαντάμ παλιότερα και να βλέπουμε την, να αναφέρεται, βλέπουμε ένα σκηνήμα, δεν φαίνεται καλά εδώ, από την ΕΕ, όπου κάτω από το γραφέ, ήταν ο γραφέ της δυνατός. Υπάρχει μια αναφορά που λέει ότι υπάρχουν τα τα λιμάνια στην Πεκέη, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει. Και το αναφέρω σαν να λέει αυτό για τη σύνταξη. Μόνο που προσέξει κάποιος πάνω αριστερά θα δει ναι. Δηλαδή ήταν πριν το 19. Και εμφανίζεται αυτό το ατόπιμα που έχει κάνει τη Σερβία, ενώ είχε γίνει πριν το 19. Και πάρα πολλά άλλα. Όπως για παράδειγμα, ότι μετανάστε την πρόσφυγα στην δομή, προσπάθησε να βιάσει το Τζάκι. Ή ότι ένας πιλότος πήρε το μαχητικό και πήγε στην Τουρκία να κάνει ανάλυση από την ΑΕΜ γιατί δεν μπορούσε λόγω το κάποιο να τον δώσει. Και άδεια. Κοιτάξτε, ας κοιτάξω τώρα όμως πώς θα μείνει έξω τα ίδια. Δεν τους έδωσαν την κίνηση πολιτική είτε πέρα από τους. Μπορούν να χειραγωγήσουν το κοινό σας. Παρακαλώ προσέξτε το πάρα πολύ αυτό. Τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα Αμερικανό στρατιώτη να δίνει το αιώ με μακούρι σε ένα εχμάλωτο και μάλλον τραυματισμένο στρατιώτη του Ιράκ. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικόνα συνάδει με το δευτερεύοντο επιχείρημα της Αμερικής και εμείς πήγαμε εκεί πέρα για να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Στην επόμενη, αυτή εδώ η φωτογραφία δείχνει κάτι διαφορετικό. Ότι ο Αμερικανός στρατιώτης απειλεί να δολοφονήσει, να σκοτώσει τον στρατιώτη του Ιράκ, κάτι το οποίο συνάδει με το αντίθετο αφήγημα. Η πραγματική φωτογραφία όπως καθέτει. Το νόημα είναι η κρίση. Να λοιπόν πώς με πραγματικές εικόνες, με πραγματικά γεγονότα, μπορεί κάποιος να χειραγωγήσει αυτά τα γεγονότα και εν τέλει να χειραγωγήσει το ίδιο το κοινό. Τώρα, η πολιτική λοιπόν το fake news είναι κάτι καινούριο. Μια πολιτική που γίνεται κυρίως με τη χρήση του fake news και όχι με τη χρήση πολιτικών προγραμμάτων, με τη αναφορά σε ιδεολογικές αρχές, με την αναφορά σε πρόγραμμα κατηγορικός και άλλα ιδεολογικά εργαλεία. Αυτές λοιπόν οι παρατημένες σύνθεσεις κατασκευάζονται εκτός μηνιέ και διαδίδονται από το διαδίκτυο φιλικά διακείμενα, το δίκτυο φιλικά διακείμενων μέσω επικοινωνίας. Είναι το διαδίκτυο. Τώρα, οι παρατημένες ειδήσεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη ένταση πότε σε προεκλογικές περιόδους. Εδώ κάνω μία παρένθεση για να πω ότι οι επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ένδειξη ότι θα έχουμε πάρα πολλές ψεύτικες ειδήσεις. Κρατήστε το αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα την προσωπία του Facebook πήρε από την Αμερική προκειμένου να διερευνήσει τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών και των εθνικών εκλογών σε σχέση με τα fake news. Δηλαδή, τι μπορεί να περιμένει κάποιος από τα fake news ενώ ψαχνόταν των εκλογικών αναμετρήσεων. Σίγουρο είναι πάντως ότι επειδή έχουμε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα έχουμε πολλά fake news. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε και τι ισχύει από αυτά που διαβάζουμε. Σε περίοδους έντασης και κρίσης, επίσης εμφανίζονται πάρα πολλές περιπτώσεις ειδήσεις, πολλές περιπτώσεις. Μια νέα περίοδος είναι η περίοδος της, ήταν η περίοδος του καλοκαιριού του 2015, όταν έρχονταν κατά δεκάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες. Μια τέτοια περίοδος προφέτης ήταν και η πρόσφατη περίοδος της διαπραγματεύσης του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. Και βεβαίως σε αυτές τις περίοδους εντείνονται. Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τα προφέτης, δεν θα αναφερθώ τώρα πολύ συγκεκριμένα. Θέλω όμως να πω δύο κουβέντες, γιατί δεν μπορεί να κάνει αριστερά. Κατά την γνώμη μου όμως, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Μπορεί να κάνει όλος ο πολιτικός κόσμος, ο οποίος δεν θέλει να παραδώσει τη σκητάλη στα εργοστάσια παραγωγής των ψεύτικων ειδήσεων.
Και επομένως λοιπόν η αριστερά θεωρώ ότι έχει μια αυξημένη ευθύνη στο να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση των fake news, η οποία στο τέλος οδηγεί στην αμφισβήτηση της ίδιας της δημοκρατίας, της ίδιας της συμμετοχής, των ίδιων των ελευθεριών της. Δεν είναι αθώα τα fake news. Γελάμε, διασκεδάζουμε τα fake news. Αλλά είναι απίστευτα επικίνδυνη για εμάς τους ίδιους, για τις ελευθερίες μας, για τη δημοκρατία. Γιατί με βάση τα fake news μπορούν να μπουν πολλές απαγορεύσεις, πολλοί περιορισμοί, επικύρηση και άλλα πράγματα. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η αριστερά? Καταρχήν να συμβάλλει στη λήψη τεχνολογικών και οργανωτικών μέτρων ελέγχου και καταπολέμηση των παραμειγμένων ειδήσεων. Κατά δεύτερο λόγο, να συμβάλλει στη δυσφήμιση όσων με παραμειγμένες ειδήσεις δίνουν μια ψευδή εικόνα για τα γεγονότα. Ναι, αυτοί οι οποίοι συστηματικά διαδίδουν ψεύτικες ειδήσεις κατά τη γνώμη μου πρέπει να τις συγκρούν όπως πρέπει να τις συγκρούν όλοι όσοι απειλούν ένομα και ένομα καθά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ύπαρξή μας. Θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην επαναγγελικοποίηση της πολιτικής ζωής. Είναι κακό πράγμα, είναι λάθος να κάνουμε πολιτική εκτός ιδεολογικών προγραμμάτων, εκτός ιδεολογικών αρχών. Και νομίζω ότι η αριστερά έχει τη δυνατότητα αυτή περισσότερο, ενδεχομένως από άλλες δυνάμεις πολιτικές, να στηριχθεί σε ιδεολογικές αρχές. Και θέλω να πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία, ότι τα ψεύτικες ειδήσεις τις χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο όσοι δεν σέβονται τις αρχές της αμοιβαιότητας, τις αρχές της δικαιοσύνης, τις αρχές της ισότητας. Πρέπει να υποτιμάς πολύ τους άλλους για να τους πετάς κατάμουτρα ψεύτικα γεγονότα, όποιος είναι άλλος λόγος. Πρέπει να συμβάλλει επίσης την κοινωνικοποίηση της πολιτικής, της πολιτικής εκτός διαδικτύου. Ναι, είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στην πολιτική από διαδίκτυο, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να συμμετέχουμε στην πολιτική εκτός διαδικτύου, στην πραγματική πολιτική. Και βεβαίως θα πρέπει με όσους διαθέσιμους τρόπους να συμβάλλει στην εκπαίδευση του κοινού στα μέσα επικοινωνίας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θα τα